χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο Φρέντι Μπελέρης αποφυλακίζεται μετά από 16 μήνες κράτησης στις αλβανικές φυλακές. Έχει εκτίσει ήδη τα 2/3 της ποινής του οι πρώτες αντιδράσεις. Στην πολύπαθη Θεσσαλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει αντιπλημμυρικά έργα ένα χρόνο μετά το πέρασμα του Ντάνιελ. Στο Βόλο ο Στέφανος Κασελάκης αυτοψία στον ποταμό Ξηριά που εκδηλώθηκε το πρόβλημα με τα νεκρά ψάρια. Σε εκλογικούς ρυθμούς ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το παρόν Πολάκη, σιγή από τον Κασελάκη. Όποιος θέλει αλλαγή ηγεσίας να κινήσει τις διαδικασίες, δηλώνει Βούλα και Χαγιά. Αύριο κληρώνει το μέλλον του Σπίρτζη στη Κουμουνδούρου. Βαθιές αναταράξεις στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας. Τι σηματοδοτεί η επιστροφή της ακροδεξιάς στη Θουρυγγία για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καταποντίστηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός. Πλήγμα στον Σόλτς με το βλέμμα στον Πούτιν. Οι πρώτες αντιδράσεις του γερμανικού τύπου. Ελεύθερος αφέθηκε πριν από λίγη ώρα ο Φρέντι Μπελέρης. Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αποφυλακίστηκε μετά από 16 μήνες κράτησης στις αλβανικές φυλακές. Είναι μαζί μου στο στούντιο Δημήτρης Κρικέλας για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Δημήτρη. Ιωάννα, δικαίωση μετά από 16 μήνες, τόσο για τις προσπάθειες του ίδιου του Φρέντι Μπελέρη, όσο και για τις προσπάθειες τις οποίες και τις ενέργειες είχαμε εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, ενάντια, αν θέλει, στο κράτος δικαίου της Αλβανίας, τις προκλήσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού του Έντι Ράμα και στα παιχνίδια που έπαιξε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας με την δικαιοσύνη και τον τρόπο που λειτουργεί στην χώρα του. Παιχνίδια τα οποία στράφηκαν στο πρόσωπο του Φρέντι Μπελέρη εναντίον όλης της ελληνικής εθνικής μειονότητας της Αλβανίας. Έτσι λοιπόν σήμερα το δικαστήριο αποφάσισε την αποφυλάκησή του ένα μήνα νωρίτερα σε μια, αν θέλει, κίνηση η οποία εκτιμάται ως μια έτσι, καλή κίνηση από την πλευρά των τυράννων. Στις 4 το απόγευμα αναμένεται να αφαιθεί ελεύθερο και σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον έξω από τις φυλακές όπου κρατείται εδώ και 16 μήνες θα τον περιμένουν οι υποστηρικτές του, ενώ αναμένεται και μια έτσι μικρή γιορτή στη συνέχεια στη Χιμάρα. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη ο κόσμος έχει μετακινηθεί έξω από τις φυλακές. Την ίδια στιγμή, βέβαια, ανακούφιση για την ίδια την οικογένεια του Φρέντι Μπελέρη, η οποία όμως στέλνει ένα μήνυμα πως ο αγώνας για τη δικαίωσή του δεν έχει τελειώσει. Θα συνεχιστεί στο Στρασβούργο, όπου εκεί, όπως έχουν διαμηνήσει, θα το πάνε μέχρι τέλους. Δημήτρη, μένεις μαζί μου και να ακούσουμε τι είπε στο Action 24 ο γιος του Φρέντι Μπελέρη. Ανακούφιση, μια μεγάλη ανακούφιση. Επιτέλους θα αγκαλιαστούμε και θα έρθει κοντά ο άνθρωπός μας. Είναι μια ημέρα χαράς για τη Χιμάρα. Ωστόσο, είμαστε αποφασισμένοι αυτή την αδικία και αυτό που έχει γίνει που δεν έχει προηγούμενο να το φτάσουμε μέχρι τέλους. Για μας ο αγώνας και η δικαίωση θα έρθει στο Στρασβούργο. Δημήτρη, τι λέει η κυβέρνηση για την αποφυλάκηση Μπελέρη? Ιωάννα, από την πρώτη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση, έχοντας συνδέσει την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας με την υπόθεση του Φρέντι Μπελέρη, προφανώς κάνει για μια θετική εξέλιξη, ακόμη και για το γεγονός ότι αποφυλακίστηκε ένα μήνα νωρίτερα. Ωστόσο, αυτό το οποίο διαμηνύει στα Τύρανα είναι ότι τίποτε δεν πρόκειται να ξεχαστεί. Οι 16 μήνες οι οποίοι ο Φρέντι Μπελέρη παρέμεινε στη φυλακή δεν πρόκειται να ξεχαστούν και κυρίως η βαρύτητα όλων όσων συνέβησαν. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, και να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παύλος Μαρινάκης. Σίγουρα μια θετική εξέλιξη. Η αποφυλάκηση κάποιες μέρες, περίπου λίγο παραπάνω από ένα μήνα νωρίτερα, 40 μέρες αν δεν κάνω λάθος, του Φρέντι Μπελέρη. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσουμε αυτούς τους, όχι 16, παραπάνω από 17 μήνες με όσα συνέβησαν, τη βαρύτητα όλων όσων συνέβησαν. Και δεν θα το ξεχάσουμε γιατί στο πρόσωπο του Φρέντι Μπελέρη βλέπει η ελληνική κυβέρνηση, το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, συνολικά την εθνική μειονότητα της Αλβανίας, την οποία θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε, θα βρισκόμαστε δίπλα της και πλέον η εθνική μειονότητα της Αλβανίας, συνολικά η Ελλάδα, οι Έλληνες έχουν έναν εκ των εκπροσώπων του στην Ευρωβουλή, εκλεγμένο, ο οποίος θα είναι εκεί, θα μιλήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα δώσει ακόμα περισσότερες μάχες.
Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Οργή και αγανάκτηση από τους επαγγελματίες του Βόλου. Ο οικονομικός αντίκτυπος από την πρωτόγνωρη κατάσταση, με τα εκατομμύρια νεκρά ψάρια που κατέκλυσαν για περίπου 2 εβδομάδες στο λιμάνι του Βόλου, αλλά και τις κοντινές του ακτές, είναι τεράστιος για μια σειρά από επαγγελματικούς κλάδους. Κατατέθηκαν μηνύσεις και αγωγές, ενώ βγήκαν τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις για πιθανή μόλυνση του νερού στον Παγασιτικό. Οι μετρήσεις λοιπόν έχουν δείξει ότι η επιβάρυνση του νερού είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Ενώ σήμερα πήγαν κλιμάκια στο Βόλο για να ενημερώσουν τους εμπλεκόμενους φορείς και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα. Σε απόγνωση εξακολουθούν να βρίσκονται οι επιχειρηματίες του Βόλου από τις ακυρώσεις κρατήσεων και την πτώση της κίνησης, με ξενοδόχους και επαγγελματίες της εστίασης να καταθέτουν ομαδικές μηνύσεις και αγωγές για διαφυγόντα κέρδη. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου μίλησαν για μια καταστροφή άνευ προηγουμένου. Αυτή είναι τα φόπλακα, τα νεκρά ψάρια. Το πρόβλημα δεν είναι τι έχει γίνει μέχρι τώρα, είναι πότε αυτό θα ξεκαθαρίσει μπροστά. Έχουμε στείλει λοιπόν, μια αναφέρεται από εσέ, 15 αιτήματα. Και στα Υπουργεία. Είμαστε μαζί με το Σύλλογο Ξενοδόχων και με άλλους συλλόγους. Αυτό θα πρέπει να το αναφέρουμε. Οι αριθμοί αποτυπώνουν ξεκάθαρα τις καταστροφικές συνέπειες. Στα ξενοδοχεία οι κρατήσεις είναι μειωμένες κατά 80%. Παρόμοια κατάσταση εμφανίζεται και στις επιχειρήσεις εστίασης, με το τζίρο να μειώνεται κατά 80%. Ενώ στα εμπορικά καταστήματα η κίνηση έχει πέσει κατακόρυφα κατά 70% σε σχέση με πέρσι. Πρέπει να γίνει ένας συνταγισμός περιφέρειας και Δήμου. Να καθαρίσει αυτό το πράγμα, δηλαδή να φύγουν τα ψάρια, οι λάσπες αυτά. Συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό ο καθαρισμός και απομάκρυση των νεκρών ψαριών κατά μήκος του ποταμού Ξηριά έως το λιμάνι του Βόλου. Έχουν συγκεντρωθεί και αποτεφρωθεί 270 τόνοι ψαριών, ενώ 5 τόνοι οδηγήθηκαν σε υγειονομική ταφή. Με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας να συνεχίζει να ρίχνει τον μπαλάκι ευθυνών. Όλες οι επιχειρήσεις είναι ζημιωμένες και θέλαμε να δούμε τι μπορεί να γίνει και τι μπορούμε να κάνουμε. Κύριε, αυτή τη στιγμή είμαστε μία χρονιά χαμένοι, πάμε δεύτερη χρονιά χαμένοι και με αυτή τη δυσφήμιση όλη που έχει γίνει, γιατί πλέον το ζήτημα έχει παίξει σε όλο τον κόσμο, τι γίνεται μετά. Οι μετρήσεις έχουν δείξει πως η επιβάρυνση του νερού είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων, ενώ σήμερα φτάνουν κλιμάκια στο Βόλο για να ενημερώσουν τους εμπλεκόμενους φορείς. Μετά την αποκατάσταση των παραλίων, θα αποφασιστεί αν θα κριθούν προσβάσιμες για τους κολυμβητές. Ένας χρόνος συμπληρώνεται σε λίγες ημέρες από το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην περιοχή από το πρωί, ενώ στο Βόλο είναι και ο Στέφανος Κασελάκης, με αφορμή τα νεκρά ψάρια που ξεβράστηκαν στον Παγασιτικό. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου θα μας πει περισσότερα, Γιώργο. Επί της ουσίας, Ιωάννα, το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταφέρεται στο σκηνικό της Θεσσαλίας, της πλημμυρόπληκτης Θεσσαλίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή την ώρα βρίσκεται στη Φαρκαδόνα, όπου προεδρεύει σε σύσκεψη. Σε ευρεία σύσκεψη για τα αντιπλημμυρικά έργα. Έχει επισκεφτεί τον Παλαμά, όπου εκεί ανακοίνωσε και έκανε τα εγκαίνια μάλλον της νέας δομής του κέντρου υγείας της περιοχής. Ακολούθως αναμένεται το απόγευμα στο Κιλελέρ ο Πρωθυπουργός σε ευρεία επίσης σύσκεψη να ανακοινώσει τα έργα της αντιπλημμυρικής θωράκισης, η οποία προφανώς δεν είναι δυνατόν να είναι έτοιμη από τον φετινό χειμώνα. Σε κάθε περίπτωση θα παρουσιαστούν και τα σχέδια, τα εφεδρικά σχέδια, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μία ενδεχόμενη έντονη καιρική κατάσταση. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι νωρίτερα το πρωί, αρχίζοντας την περιοδία του στη Θεσσαλία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το νέο γραφείο κτηματογράφησης στη Λάρισα, από το οποίο μπορούν και γίνονται με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης όλες οι εργασίες. Γιώργο, να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός και έρχομαι πάλι σε σένα. Να εκφράσω την μεγάλη μου ικανοποίηση για τη συνολική πρόοδο η οποία έχει γίνει στο project του κτηματολογίου, το οποίο πια θα είναι έτοιμο έως το τέλος του 25, και νομίζω ότι οι εικόνες τις οποίες είδαμε πιστοποιούν στην πράξη ουσιαστικά τη μετάβαση από τον μεσαίωνα στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας του 21ου αιώνα. Να σταθώ στη μεγάλη σημασία του νομοσχεδίου, το οποίο ψηφίζεται τις επόμενες εβδομάδες, που θα διευκολύνει σημαντικά όλες τις συναλλαγές οι οποίες αφορούν στο κτηματολόγιο, και βέβαια να εκφράσω την μεγάλη μου χαρά για το γεγονός ότι μπορούμε να αποδείξουμε στην πράξη ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης έχουν τη δυνατότητα να απλοποιήσουν και να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγικότητα των δημοσίων υπαλλήλων.
Γιώργο, όπως είπαμε, στο Βόλο είναι ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος θα κάνει αυτοψία στις περιοχές που πλήττονται από την περιβαλλοντική καταστροφή λόγω των νεκρών ψαριών. Και αυτή η αυτοψία, Ιωάννα, ξεκίνησε από τον ποταμό Ξηριά, από τον οποίο άνοιξε αυτή η πύλη της οικολογικής καταστροφής. Εκεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως βλέπουμε και στις σχετικές εικόνες, αφού ενημερώθηκε από τους κατοίκους αλλά και κάποιους αρμόδιους παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, κατήγγειλε το κυβερνητικό μπάχαλο όπως το χαρακτήρισε και επιπλέον ζήτησε σε παραιτήσεις τόσο σε υπουργικό επίπεδο όσο και στις υπόλοιπες βαθμίδες του κρατικού μηχανισμού με δεδομένη την οικολογική καταστροφή. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Σε θέση μάχης βρίσκονται οι αντιμαχόμενες πλευρές του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο. Η Βούλα και Χαγιά πέταξε εκ νέου το γάντι τόσο προς τους 87 όσο και προς τον Παύλο Πουλάκη να καταθέσουν πρόταση μουμφής εναντίον του Στέφανου Κασελάκη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αντιμαχόμενες πλευρές καθορίζουν τη στρατηγική τους με τη Βούλα και Χαγιά να πετά το γάντι σε όσους θέλουν να αμφισβητήσουν τον Στέφανο Κασελάκη. Όλα τα στελέχη τα οποία θέλουν να εκφράσουν κάποιες απόψεις, αντιρρήσεις, ενστάσεις ή να εγείρουν ζητήματα, να τα θέσουν ανοιχτά ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής και να πάρουν τα πράγματα μία σειρά εάν πρόκειται να κινηθούν κάποιες διαδικασίες. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει σε κάθε ευκαιρία πως δεν επιθυμεί να οδηγήσει το κόμμα σε νέες εσωκομματικές εκλογές, κάτι που τονίζουν σε δημόσιες τοποθετήσεις του στελέχη που πρόσκειται στον Στέφανο Κασελάκη, ενώ παράλληλα δείχνει την πόρτα της εξόδου στους 87. Ο Στέφανος Κασελάκης είναι πρόεδρος του κόμματος και ο μόνος που έχει αμφισβητήσει αυτή την θέση είναι ένας. Δεν την έχει αφισβητήσει κάποιος άλλος. Ναι, εγώ δεν έχω δει κάποιον άλλον δημόσια να αφισβητεί τη θέση του. Ο Παύλος Πουλάκης εμφανίζεται έτοιμος να καταθέσει πρόταση μομφής εναντίον της ηγεσίας του κόμματος, όπως και η ομάδα των 87, με τις δύο πλευρές να ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους. Η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, κατά εμέ, είναι η σημαντικότερη, ίσως και η ιστορικότερη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αναμφίβολα των τελευταίων ετών. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις προθέσεις διαφόρων οι οποίοι έχουν εκφράσει. Όπως ο κύριος Πουλάκης από ό,τι είδα στον τύπο εχθές. Η Έφη Αχτσιόγλου, μιλώντας στο Action 24, κατηγόρησε τον Στέφανο Κασελάκη ότι επιδεικνύει άκρατο πλουτισμό. Υπάρχει εδώ μια πλήρης μετάλλαξη, η οποία έχει επισυμβεί από τη στιγμή που ανέλαβε η νέα ηγεσία. Μετάλλαξη και επί του ιδίου του κομματικού φαινομένου. Δηλαδή, έχουμε ένα κόμμα το οποίο πια είναι ένα κόμμα που αναπαράγει μόνο μια εικόνα που αφορά το lifestyle του αρχηγού του. Ή ένα κόμμα το οποίο αναπαράγει fake news διαρκώς. Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς άφησε αιχμές εναντίον και του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, όπως τόνισε, έχει επιλέξει την σιωπή απέναντι στα όσα διαδραματίζονται στον ΣΥΡΙΖΑ. Στον Άριο Πάγο πήγε σήμερα ο πατέρας του 19χρονου που έχασε τη ζωή του στο Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική. Συναντήθηκε με την εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, Γεωργία Δηλίνη. Ο Φάνης Καραμπατσάκης θα μας ενημερώσει, Φάνη. Ιωάννα, κυρίες και κύριοι, ο πατέρας του αδικοχαμένου νεαρού ταξίδεψε στην Αθήνα μόνο και μόνο για να συναντήσει την ανώτατη εισαγγελέα και να της παραδώσει ένα φάκελο από προσωπική του έρευνα για τη δική του υπόθεση, η οποία όμως, όπως μας είπε, συνδυάζεται και με άλλες. Έκανε λόγο για ένα σάπιο σύστημα, ένα σύστημα το οποίο θέλει από την εισαγγελέα να αποκαλυφθεί. Τη ζήτησε μεταξύ άλλων να επισπευθεί η έρευνα που γίνεται, η ποινική έρευνα που γίνεται για την υπόθεση, για το χαμό του γιού του, να τιμωρηθούν όσοι είναι υπεύθυνοι και να μην μείνει κανένας ατιμόρυτος. Περίπου 20 λεπτά παρέμεινε στο εισαγγελικό γραφείο και βρέθηκε εδώ χωρίς δικηγόρους. Μάλιστα, Φάνη, σε ευχαριστώ και να ακούσουμε τι είπε ο πατέρας του άτυχου Γιάννη. Δεν θα σταματήσω μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη και να βγουν όλοι. Και οι κρυμμένοι και αυτοί που φαντάζονται ότι δεν είχαν ευθύνες στη συγκεκριμένη υπόθεση. Εμπλέκεται πάρα πολλοίς κόσμος. Θα φέρουμε τις επόμενες 2 ή 3 μέρες, ολοκληρώντας μία έρευνα, ένα σύνολο από πληροφορίες, πόσο μεγάλη είναι η διαπλοκή όχι μόνο στα Λούνα Πάρκ. Έφοδος των αστυνομικών στα κτέλ Κηφισού. Έγινε αστυνομική επιχείρηση το διήμερο 30 και 31 Αυγούστου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Να θυμίσουμε ότι εκεί είχε γίνει το αιματηρό επεισόδιο πριν από λίγο καιρό για μια κούρσα μέχρι το αεροδρόμιο. Διενεργήθηκαν 200 έλεγχοι οχημάτων, ταξί και οδηγών. Πόσες παραβάσεις βεβαιώθηκαν, θα μας πει τώρα η Αλεξάνδρα Μερακλήδη.
Μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς που είχαμε στα κτέλ, διαπίστωσαν στους έλεγχους που γινόταν ότι έγιναν παραβάσεις. Συγκεκριμένα, η ειδική αστυνομική επιχείρηση στήθηκε 30 και 31 Αυγούστου στα κτέλ και Φυσού, όπου από τους 200 έλεγχους που έκανε σε οδηγούς ταξί ελληνική αστυνομία, παραβεβαιώθηκαν 33 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπου οι 8 αφορούν για στέρηση ειδικής άδειας ταξί και οι 9 για μη χρήση ταξιμέτρου. Άλλοι οδηγοί κάνουν λόγο για κέτο και αναφέρουν ότι θέλουν 24 ώρες παρουσία της αστυνομίας, ενώ Ιωάννα αναφέρουμε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες. Σε ευχαριστώ πολύ. Ανακοινώθηκαν, κυρίες και κύριοι, τα ξημερώματα, οι τιμές στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος του Σεπτεμβρίου από τους προμηθευτές. Οι τιμές αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής. Ο Ραφαήλ Κάμπερ έχει όλες τις πληροφορίες και θα μας τις πει τώρα. Ιωάννα, το μοτίβο της συγκράτησης των τιμών φαίνεται πως ακολουθούν οι πάροχοι του ηλεκτρικού ρεύματος για τον μήνα Σεπτέμβρη. Η μέση τιμή λοιπόν για τα πράσινα τιμολόγια των παρόχων είναι στα 16,5 λεπτά το ευρώ ανά κιλοβατόρα. Ο φθηνότερος πάροχος ξεκινάει τη χρέωση από 15,8 λεπτά και ο ακριβότερος βρίσκεται στα 19,9. Ενώ η ΔΕΗ, ο μεγαλύτερος πάροχος, ανακοίνωσε ότι η χρέωση είναι στα 15,9 λεπτά το ευρώ ανά κιλοβατόρα και μέχρι 500 κιλοβατόρες το μήνα. Η χρέωση που είχε η ΔΕΗ τον Αύγουστο, να θυμίσουμε, πως ήταν στα 16,39 λεπτά. Υπάρχει δηλαδή μία μείωση 3%. Τέλος, να πούμε πως μέσα στην ημέρα αναμένουμε να ανακοινώσει η κυβέρνηση το ύψος της επιδότησης για το Σεπτέμβριο, Ιωάννα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε μάστιγα, κυρίες και κύριοι, για την ελληνική κοινωνία εξελίσσεται η ενδοοικογενειακή βία, καθώς τα περιστατικά που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αστυνομικές αρχές αυξάνονται με τρομακτικούς ρυθμούς. Γυναίκες θύματα που βίωσαν τον απόλυτο εφιάλτη στα χέρια των συντρόφων τους συγκλονίζουν με τις μαρτυρίες τους, μιλώντας στο Action 24. Έρμεος στα χέρια του κακοποιητή συζύγου της ήταν για μήνες η 35χρονη Αφροδίτη. Βίωνε ένα μαρτύριο ακόμα και όταν ήταν έγκυος το παιδί τους. Έτρωγε ξύλο, την βίαζε, την κακοποιούσε, τη βασάνιζε. Της έσβηνε τα τσιγάρα στο σώμα. Κράτωσε τσιγάρο και το έσβησε στο λαιμό μου. Ήμουν και έγκυος, δεν ήθελε το μωρό κάποια στιγμή, μου είχε πει να μην το κρατήσουμε. Με χτυπούσε, είχα αιμορραγία, πήγα στο νοσοκομείο. Δεν με άφησε να μείνω στο κρεβάτι όπως μου είχε συμβουλεύσει ο γιατρός μου. Έλεγε περπάτα να πας να πάρεις και τα άλλα τα παιδιά από το σχολείο. Η Αφροδίτη είναι μία από τις χιλιάδες γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε τον κακοποιητή της όταν χώρισε από τον πρώτο σύζυγο με τον οποίο είχαν δύο παιδιά. Η κακοποίησή της ήταν καθημερινή, ακόμη και μπροστά στο μωρό της 10 μηνών. Στην 8η μέρα που είχα γεννήσει και με κεσαρική, ακόμα συνέχισε να γίνονται όλα αυτά τα σκηνικά. Και ξύλο και ηλεκτρική του βία. Και το χειρότερο είναι ότι με χτυπούσε πριν το μωρό αγκαλιά. Με έριχνε στο πάτωμα, προσπαθούσα να το κρατήσω, να με χτυπήσει και το μωρό. Η 35χρονη γυναίκα πέρασε τα πάνδυνα δίπλα του, αλλά δεν μιλούσε γιατί, όπως λέει, δεν ήθελε να χαλάσει και το δεύτερο γάμο της. Ώσπου κατάλαβε ότι κινδύνευε η ζωή της. Πήρε την αστυνομία, ο σύζυγός της συνελήφθη, όμως τα ψυχικά τραύματα στην ίδια αλλά και στο παιδί της παραμένουν βαθιά. Δεν μιλάω αυτό το μωράκι. Προσπαθώ να το συνεφέρω. Αν μας πλησιάσει άνθρωπος, είναι άντρας και μιλήσει λίγο πιο έντονο, το παιδί κλαίει, θέλει απόσταση από τους άντρες. Το μήνυμα που στέλνουν όλες οι γυναίκες που έπεσαν θύματα ενδοοικογενειακής βίας είναι ένα. Σπάστε τη σιωπή. Είναι η μόνη λύση, όπως λέει στο Action 24, η μητέρα της 24χρονης Ερατούς, η οποία δολοφονήθηκε από τον ενδιαστάσει σύζυγό της στη Λέσβο πριν από 5 χρόνια. Κατευθείαν, δηλαδή να μην περιμένουν να φτάσει ο άλλος στο χαστούκι ή στη σπροξιά και ηλεκτρική βία. Να καταγγέλλεται και ηλεκτρική βία. Μιλάνε, να μην φοβούνται τα παιδιά. Η έξαρση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας οδηγεί σε αυστηροποίηση των ποινών. Ένα πάγιο αίτημα των συγγενών των θυμάτων. Το τελευταίο διάστημα από 1η Ιουνίου, από εκεί που οι υπηρεσίες και τα γραφεία ήταν περίπου 15, τώρα έχουν γίνει 73 επιτελικές υπηρεσίες και γραφεία ανά όλη την Ελλάδα. Που σημαίνει το ότι σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη υπάρχει ένα τμήμα ενδοοικογενειακής βίας με εξειδικευμένους και εκπαιδευμένους αστυνομικούς. Πρέπει να γίνουν πιο αυστηρές οι ποινές χτες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να έχουν και αναδρομικό χαρακτήρα, γιατί οι φωνιάδες αντικόμως των παιδιών δεν θα δικαστούν, δεν θα έχουν την μεταχείριση των καινούριων νόμων, των πιο αυστηρών. Στη Νεάπολη του Βόλου, μια γυναίκα προσπάθησε να προστατεύσει τους γονείς της από τον σύζυγό της που τους επιτέθηκε με μαχαίρι και λίγο έλειψε να το πληρώσει με τη ζωή της. Ο δράστης τραυμάτισε τη γυναίκα του στο μυρό, με την ίδια να διακομίζεται στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
Στην αθώωση και των τεσσάρων κατηγορουμένων στη δίκη για τις καταγγελόμενες ως παράνομες προσλήψεις στο Κελπνό την περίοδο 2013-2014, προχώρησε έπειτα από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας. Είναι μέρα χαράς και δικαίωσης, λέει ο Υπουργός Υγείας. Ο Φάνης Καραμπατσάκης έχει όλες τις λεπτομέρειες. Φάνη. Υπόθεση του 2013-2014, λοιπόν, Ιωάννα, κυρίες και κύριοι, ομόφωνα αθώοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση αυτή. Για τις παράνομες, όπως είχε καταγγείλει κατά βάση ο κύριος Πολάκης τότε, προσλήψεις στο Κελπνό. Κατηγορούμενοι ήταν ένας πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, η σύζυγός του, ο πρώην διευθυντής και η πρώην οικονομική διευθύντρια του Κελπνό, οι οποίοι απαλλάχτηκαν από την κακουργηματική κατηγορία της απιστίας με το σκεπτικό ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα. Σχολιάζοντας την εξέλιξη, ο νυν Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είχε μπλακεί κιόλας αρχικά στην υπόθεση, με εξεταστική επιτροπή η οποία δεν κατέληξε κάπου, σχολιάζει μεταξύ άλλων στο X, στο πρώην Twitter, ότι η σημερινή μέρα είναι η μέρα μεγάλης χαράς και δικαίωσης. 2 Σεπτεμβρίου 2024, η μέρα που θα θυμόμαστε, διότι το δίκαιο κέρδισε το άδικο, ότι τελικά στη χώρα μας υπάρχει δικαιοσύνη και ότι όταν λες την αλήθεια δεν έχεις να φοβάσαι απολύτως τίποτε. Είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Γεωργιάδης. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, Φάνη. Και να ακούσουμε τι είπε ο Σταμάτης Πουλής και ο δικηγόρος του. Σήμερα η ελληνική δικαιοσύνη μίλησε, η αλήθεια έλαμψε. Η σκευωρία που έστησε ο Παύλος Πολάκης με τον παρακρατικό μηχανισμό του κατέρευσε με πάταγο. 5 άνθρωποι αθώοι ταλαιπωρήθηκαν επί 7 χρόνια γιατί δεν βοήθησαν τον Παύλο Πολάκη στα παράνομα σχέδιά του εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων. Σήμερα είναι μια πολύ καλή μέρα για την ελληνική δικαιοσύνη. Υπήρξε μετά από μια πολύμηνη και εξονυχιστική διαδικασία μια ομόφωνη απαλλακτική επί της ουσίας απόφαση για τους κατηγορουμένους, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν αδίκως για σχεδόν μία δεκαετία με κατηγορίες οι οποίες στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν και κατασκευάστηκαν μόνον και μόνον για να πάνε κατηγορούμενοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά το καθήκον τους ως εργαζόμενοι απλοί του Κελπνό. Εκτός σύνορων τώρα, έκρηξη οργής και γενική απεργία στο Ισραήλ με φόντο τον θάνατο 6 ομήρων. Μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σε Τελ Αβίβ, Ιερουσαλήμ και άλλες πόλεις με αίτημα να προχωρήσει σε συμφωνία κατάπαυσης πυρός και ανταλλαγής ομήρων ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Χιλιάδες διαδηλωτές, πολλοί κρατώντας Ισραηλινές σημαίες, βγήκαν στους δρόμους. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ βρίσκεται ήδη υπό ασφικτική πίεση τόσο εσωτερικά όσο και από τους συμμάχους. Παραλύει το Ισραήλ με χιλιάδες ανθρώπους να βρίσκονται στους δρόμους, ζητώντας την κατάπαυση του πυρός και την επιστροφή των ομήρων. Τη γενική απεργία προκάλεσε η χθεσινή είδηση εντοπισμού 6 δολοφονημένων ομήρων που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς. This morning we're grieving the death of 6 hostages. They should have come back alive. They could have come back alive. We need a deal now. They need to come back alive. Η κυβέρνηση Νετανιάχου επικρίνεται πως έχει εγκαταλείψει τους ομήρους στη μοίρα τους τη στιγμή που η λαϊκή οργή στη χώρα κλιμακώνεται. End of the day, everyone has failed. Everyone has failed and everyone has blood on their hands. Χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που διαδηλώνουν από χθες σε πόλεις του Ισραήλ, την ώρα που ο πολιτικός κόσμος πιέζει για συμφωνία απελευθέρωσης των 100 ομήρων που παραμένουν ακόμα στα χέρια της Χαμάς. Ο Ισραηλινός Υπουργός Οικονομικών της χώρας προσφεύγει κατά της απεργίας, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει νομική βάση. Κατά των διαδηλώσεων στο Τελ Αβίβ, σημειώθηκαν επεισόδια και συλλήψεις. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο αγαπημένος μας Greek Freak, παντρεύτηκε με τη σύντροφό του Μαράια στην Πύλο και έτσι ολοκληρώθηκε το τριήμερο πάρτι. Στο γάμο του έδωσαν το παρόν εκλεκτοί οι προσκεκλημένοι από τον χώρο του αθλητισμού. Κουμπάρος του ζευγαριού ήταν ο στενός φίλος και συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούμπο, Chris Middleton. Ο γαμπρός και η νύφη αντάλλαξαν ορκούς αιώνιας πίστης και αγάπης με φόντο το ιδηλιακό τοπίο. I like the view. You do? Yes. You're my best view. Γιάννης Αντετοκούμπο και Μαράια είναι πλέον και επίσημα ζευγάρι μετά από τον γάμο της χρονιάς που έγινε στην Πύλο της Μεσσηνίας. Ο σούπερστάρ του NBA μαζί με την αγαπημένη του, μητέρα των τριών παιδιών του, το χάρηκαν και με το παραπάνω στο τριήμερο γλέντι που οργάνωσαν στο Κώστα Ναβαρίνο, παρουσία υψηλών προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Κουμπάρος του ζεύγους ήταν ο συμπαίκτης του και πολύ καλός του φίλος Chris Middleton. Μάλιστα έγιναν δύο τελετές, καθώς ο Γιάννης είναι χριστιανός ορθόδοξος, ενώ η αγαπημένη
του Καθολικοί. Το πρωί τελέστηκε η Ορθόδοξη τελετή σε πολύ κλειστό κύκλο και το απόγευμα οι Καθολικοί, όπου και παρευρέθησαν όλοι καλεσμένοι. Στον γάμο του Έλληνα Superstar έδωσαν το παρόν εκλεκτοί προσκεκλημένοι από το χώρο του μπάσκετ αλλά και του αθλητισμού. Ο Νίκος Γκίκας έκανε την αποκάλυψη μερικών αναμνηστικών φωτογραφιών στον λογαριασμό του στο Instagram, στις οποίες ξεχωρίζουν οι αντιδράσεις του Greek Freak, του Θανάση και του Άλεξ Αντετοκούμπο, του Chris Middleton, του Drew Holiday, αλλά και τον Δημήτρη Αγραβάνη και Χρήστου Σαλούστρου μεταξύ άλλων. Το γαμπριάτικο κουστούμι επιμελήθηκε ο γνωστός σχεδιαστής και πολύ καλός φίλος του γαμπρού Γιώργος Παπαδόγαμβρος, με τον ίδιο να ανεβάζει δύο φωτογραφίες, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Το μενού της δεξίωσης περιελάμβανε φαγητά για όλα τα γούστα. Φιλέτο ψαριού με πουρέ από σέλερι, ριμπάι με σπαράγια και τρούφα, χειροποίητα νιόκι από γλυκοπατάτα με καπνιστή σάλτσα ντομάτας, καθώς και σαλάτες. Το επιδόρπιο ήταν μους σοκολάτας με lemongrass και σεμιφρέντο με passion fruit, καρύδα και μάγκο. Το ζευγάρι κατέστησε σαφές από την αρχή ότι ήθελε ιδιωτικότητα στο γάμο του και τα κατάφερε, αφού ο χώρος ήταν αποκλεισμένος και μόνο φωτογραφίες από πολύ μακριά κυκλοφόρησαν. Ακόμα, όλοι όσοι εργάστηκαν για το γάμο υπέγραψαν σύμφωνα ηχεμήθειας, ώστε να διασφαλιστεί πλήρης προστασία της ιδιωτικής ζωής του ζευγαριού, ενώ θα έπαιρναν και μπόνους σε περίπτωση που δεν διέρεε τίποτα. Αλλάζουμε θέμα. Πολιτικές αναταράξεις και έντονο προβληματισμό προκαλεί στη Γερμανία η πρωτιά του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Θουριγκία. Ενώ στη Σαξονία ήρθε δεύτερο, με διαφορά μικρότερη του 1,5% από το πρώτο κόμμα. Αυτή είναι η πρώτη νίκη ακροδεξιού κόμματος σε εκλογές στη Γερμανία από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η χειρόχαστούκη για τον Όλαφ Σόλτς στα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών, καθώς ο ηγέτης των σοσιαλδημοκρατών είδε το κόμμα του να καταραίει. Έξαλλοι πανηγυρισμοί και οι αχές νίκης για τον Μπιέρν Χέκε και την Εναλλακτική για τη Γερμανία, που πέτυχαν μια ιστορική πρωτιά στη Θουριγκία. Το AfD έκοψε πρώτο το νήμα στις χθεσινές τοπικές εκλογές και προκάλεσε πολιτικό σεισμό σε ολόκληρη τη χώρα. Συγκέντρωσε το 32,8% των ψήφων, αφήνοντας 9 μονάδες πίσω τους χριστιανοδημοκράτες και πέμπτους τους σοσιαλδημοκράτες του Όλαφ Σόλτς, που είδε το κόμμα του να εκτελεί ελεύθερη πτώση και στις δύο τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις. Und ich denke, die Stimmung ist ganz klar, eine Wechselstimmung in Thüringen, das ist das, was ich erlebt habe. Die Menschen wollen kein weiter so, sie wollen kein weiter so in diesem Kartellparteiensystem, das keine Veränderung mehr zustande bringt. Η χώρα μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνηθίσει σε κάτι τέτοιο. Το AfD βλάπτει τη Γερμανία, αποδυναμώνει την οικονομία, διχάζει την κοινωνία και καταστρέφει τη φήμη της χώρας μας. For some, this vote has stirred up fear. It's highlighted deep divisions in society and sent the national government a clear message. Η Εναλλακτική για τη Γερμανία, παρά την πρωτιά της στο κρατήδιο της Θουριγκίας, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν προβλέπεται να κυβερνήσει, καθώς δύσκολα θα βρει κομματικές συνεργασίες. Ωστόσο, δείχνει τα δόντια της και αποτελεί πλέον έναν αδιαμφισβήτητο παράγοντα στο πολιτικό σύστημα. Κάτι που απέδειξε και στη Σαξονία, όπου έχασε με οριακή διαφορά από τους χριστιανοδημοκράτες. Ich hoffe, der weitere Abend wird sich noch zeigen, dass wir auch hier in Sachsen stärkste Kraft werden. Also insgesamt hat der Wähler hier klar entschieden, dass die AfD regieren soll, dass hier Verantwortung tragen soll. Das ist der Wählerwille. Aber es ist natürlich schon sensationell. Und es ist natürlich auch der Wille des Wählers und der Bevölkerung, der Bürger, dass man sieht ganz deutlich, dass sie eine Veränderung wollen. Δεύτερη μεγάλη έκπληξη στις χθεσινές διπλές κάλπες αποτελεί και η συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ. Ένα κόμμα που αναδύθηκε από την αριστερά, όμως υιοθετεί θέσεις κατά της μετανάστευσης και μαζί με το AfD ζητούν και τα δύο την πάυση της οικονομικής και στρατιωτικής ενίσχυσης προς την Ουκρανία, καθώς και την άρση των κυρώσεων προς τη Μόσχα. Με τους επικριτές τους να λένε πως αποτελούν το μακρύ χέρι του Κρεμλίνου στη Γερμανία. Ich hoffe aber auch an die Adresse der CDU, dass dort angekommen ist, dass die Menschen Veränderung wollen. Das gleiche gilt übrigens auch für Sachsen für die Ergebnisse. Die Menschen wollen Veränderungen. Εναλλακτική για τη Γερμανία και συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ προκαλούν ισχυρές πολιτικές αναταράξεις στη Γερμανία και οδηγούν την ατμομηχανή της Ευρώπης σε αχαρτογράφητα νερά. Τη διάχυτη ανησυχία αλλά και τον κίνδυνο εξάπλωσης της ακροδεξιάς προέλασης και σε εθνικό επίπεδο εκφράζουν με σημερινά τους δημοσιεύματα τα μεγαλύτερα γερμανικά μέσα. Ο Τάσος Μαγιόπουλος θα μας παρουσιάσει τα σημαντικότερα. Τάσο. Ιωάννα, ως μια στιγμή κομβικής σημασίας παρουσιάζει ο γερμανικός τύπος τα όσα διαδραματίστηκαν χθες το βράδυ στη Σαξονία και στη Θουριγκία. Μπορούμε να δούμε μερικούς από τους τίτλους οι οποίοι πραγματικά καταδεικνύουν το πόσο σοβαρό και σημαντικό θεωρεί ο γερμανικός τύπος το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Βλέπουμε λοιπόν τη Handelsblatt, η οποία λέει: Ο σεισμός στη Θουριγκία θα προκαλέσει μετασεισμό στο Βερολίνο. Τα εκλογικά αποτελέσματα στη Σαξονία και Θουριγκία είναι ακραία με την κυριολεκτική έννοια της λέξης.
Τώρα, τον Der Spiegel λέει στον τίτλο του πως αυτές οι εκλογές είναι σημείο καμπής. Οι εκλογές συνιστούν μεγάλη αποτυχία για τον κυβερνητικό συνασπισμό, αλλά και για τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Η Bild, η δημοφιλέστατη γερμανική εφημερίδα, στο πρωτοσέλιδό της γράφει για ένα σεισμό του AfD, αλλά και ένα χαστούκι για τον καγκελάριο Scholz. Το κόμμα του Björn Höcke συμπληρώνει, συγκέντρωσε υπερδιπλάσιες ψήφους από το συνασπισμό Φανάρι, στον οποίο συμμετέχει και το S5 του Olaf Scholz. Και το NTV, το δημοφιλέστατο γερμανικό κανάλι, αναφέρει σε άρθρο του πως το AfD γράφει ιστορία στη Θουριγκία, όχι όμως καλή. Όχι όμως καλή, πραγματικά σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Η Λατίνα Στάρ Τζένιφερ Λόπεζ αποχαιρετά το καλοκαίρι με ένα πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ, την ίδια ώρα που ο Μπεν Αφλεκ διαψεύδει τις φήμες περί νέας σχέσης του με την Κικ Κένεντι. Η Ισπανίδα influencer Τζορτζίνα Ροντρίγκες και ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκαν στο Μοντεκάρλο για τη βράβευση του θρυλικού ποδοσφαιριστή ως του πρώτου σκόρερ του Champions League. Ενώ κοινή δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μπραντ Πιτ με την εντυπωσιακή σύντροφό του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Ευδιάθετος και χαμογελαστός, ο Μπραντ Πιτ φτάνει στη Βενετία εν ώψη του ετήσιου φεστιβάλ κινηματογράφου, συνοδευόμενος από την εντυπωσιακή σύντροφό του Ινές Δε Ραμόν. Το λαμπερό ζευγάρι χαιρετά τους θαυμαστές του, καθώς επιβιβάζεται σε ένα θαλάσσιο ταξί που τους μεταφέρει στη διαβόητη ιταλική πόλη. Ο 60χρονος ηθοποιός έφτασε πριν από την πρεμιέρα της νέας κωμωδίας δράσης με τίτλο Wolves του ίδιου και του George Clooney, οι οποίοι και εμφανίστηκαν μαζί στο θαλάσσιο ταξί με προορισμό τη Σάλα Γκράντε του Λίντο. Κατά την άφηξή τους, οι δύο γοητευτικοί στάρ του Hollywood αποθεώθηκαν από το συγκεντρωμένο πλήθος. Η Τζορτζίνα Ροντρίγκες και ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκαν στο Μοντε Κάρλο για τη βράβευση του θρυλικού ποδοσφαιριστή ως του πρώτου σκόρερ του Champions League. Οι δύο τους πόζαραν αμέσως μετά την βράβευση αγκαλιά με την ασημένια μπάλα που έδωσαν στον ποδοσφαιριστή της Αλ Νάσρ. Η Ισπανίδα influencer, ωστόσο, μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες στα social media από το ταξίδι του στο Μονακό με τον στάρ του ποδοσφαίρου και τα παιδιά τους, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα. Και όπως ήταν αναμενόμενο, τα σχόλια έπεσαν βροχή. Η Τζένιφερ Λόπεζ αποχαιρετά το καλοκαίρι με μια σειρά φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ποζάροντας με σεξι διάθεση. Παρά το γεγονός ότι η Λατίνα Στάρ παίρνει διαζύγιο από τον Μπεν Αφλεκ μετά από 2 χρόνια έγκαμου βίου, φαίνεται πως μάλλον δεν το έχει πάρει και πολύ άσχημα, καθώς απολαμβάνει την παρέα με φίλους της. Jennifer Lopez tried to shake off her recent divorce filing from Ben Affleck by drinking cocktails with her pals. Την ίδια ώρα πάντως, ο Μπεν Αφλεκ διαψεύδει κάθε είδους δημοσιεύματα που τον θέλουν να έχει σχέση με την 36χρονη. Και η Κένεντι, με πηγή από το περιβάλλον του, να ισχυρίζεται ότι οι δυο τους δεν γνωρίζονται καν. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική ενημέρωση με την Μαρία Μιχερίνα. Όλα τα νέα της ημέρας αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 με την Εύη Φραγκάκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.